Σε αυτό το μάθημα θα ασχοληθούμε με την τελευταία κατηγορία συναρτήσεων που μαθαίνει κανείς στην άλγεβρα της Β' Λυκείου. Μετά τις πολυονημικές, τις τριγωνομετρικές και τις εκθετικές συναρτήσεις, ήρθε η ώρα να μάθει τη λογαριθμική συνάρτηση. Ας κάνουμε ένα παράδειγμα, να χαράξουμε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f του χ ίσον λογάριθμος με βάση 2 του χ. Αυτή η συνάρτηση ονομάζεται λογαριθμική για προφανείς λόγους. Για να χαράξουμε τη γραφική της παράσταση θα φτιάξουμε ένα πίνακα τιμών. Ποιες τιμές να δώσουμε στο χ και να βρούμε το f του χ για να σχεδιάσουμε αυτή τη συνάρτηση. Το πεδίο ορισμού αυτής της συνάρτησης είναι το ανοιχτό μηδέν συνάπειρο, γιατί έχουμε πει ότι ο λογάριθμος ορίζεται όταν το χ ή το θ, λέγαμε, στην προηγούμενη ενότητα είναι θετικό. Άρα θα δώσουμε στο χ μόνο θετικές τιμές. Μπορούμε να δώσουμε τιμές που να είναι δυνάμεις του 2 και έτσι να μπορούμε να βρούμε εύκολα το λογάριθμο. Για παράδειγμα, θα δώσουμε την τιμή 1, την τιμή 2, την τιμή 4. Μπορούμε να δώσουμε και δυνάμεις του 2 που έχουν αρνητικό εκθέτη, όπως το 2 εις τη μείον 1. Το 2 εις τη μείον 1 μας κάνει 1 δεύτερο. Και το 2 εις τη μείον 2 που μας κάνει 1 τέταρτο. Και βρίσκουμε το ψ για κάθε μία από αυτές τις τιμές. Το f του 1 τέταρτο θα είναι ίσο με το λογάριθμο με βάση 2 του 1 τέταρτο. Πώς θα βρούμε αυτό το λογάριθμο? Ο λογάριθμος του 1 τέταρτο με βάση το 2 μας κάνει μείον 2, διότι 2 στη μείον 2 είναι ίσο με 1 δια 2 στη δευτέρα, δηλαδή 1 τέταρτο. Θυμίζω ότι το α εις την πλην νη μας κάνει 1 προς α εις την νη. Εδώ έχουμε λοιπόν το μείον 2. Διαφορετικά θα μπορούσαμε να το βρούμε ως εξής, να πούμε λογάριθμος με βάση 2 του 1 τέταρτο είναι ίσον με λογάριθμο με βάση 2 του 1 δια 2 στη δευτέρα, λογάριθμος με βάση 2 του 2 εις τη μείον 2. Στη συνέχεια έχουμε την ιδιότητα ότι λογάριθμος με βάση α του θ εις την κάπα είναι ίσο με κάπα επί λογάριθμο με βάση α του θ. Άρα αυτό μας κάνει μείον 2 επί λογάριθμο με βάση 2 του 2, δηλαδή μείον 2. Πιο κουραστικός τρόπος, πάντως και οι δύο σωστοί είναι. Με τον ίδιο τρόπο θα βρούμε ότι ο λογάριθμος του 1 δεύτερο είναι ίσος με μείον 1, ο λογάριθμος του 1 είναι 0, ο λογάριθμος του 2 είναι 1 και ο λογάριθμος του 4 είναι 2. Τις τιμές αυτές θα τις τοποθετήσουμε στους άξονες τεταγμένων. Βάζουμε τις τιμές 1, 2, 4, 1 δεύτερο και 1 τέταρτο. Οι τιμές που παίρνει το ψ είναι μείον 2, μείον 1, 0, 1, 2. Τοποθετούμε τα σημεία που έχουμε βρει. 4,2, 2,1, 1,0, 1 δεύτερο κόμμα μείον 1, 1 τέταρτο κόμμα μείον 2. Και σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση. Αυτή είναι η f του χ ίσον λογάριθμος με βάση 2 του χ. Θα είναι κάπως έτσι. Λέμε ότι ο άξονας των ψ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f. Δηλαδή πλησιάζει απεριόριστα η γραφική παράσταση της f πάνω στον άξονα, αλλά δεν τον τέμνει ποτέ, αφού το 0 δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της f. Τώρα θα χαράξουμε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f του χ ίσον λογάριθμος με βάση 1 δεύτερο του χ. Πάλι το πεδίο ορισμού είναι το ανοιχτό μηδέν συνάπειρο και θα δώσουμε στο χ τις ίδιες τιμές που δώσαμε και προηγουμένως. Οι τιμές αυτές είναι δυνάμεις του 2, οι δυνάμεις του 1 δεύτερο είναι η ίδια ρυθμή, είναι δηλαδή και δυνάμεις του 2. Το f του 1 τέταρτο ισούται με λογάριθμο του 1 τέταρτο με βάση το 1 δεύτερο, δηλαδή αυτό θα μας κάνει 2, διότι το 1 δεύτερο στη δευτέρα μας κάνει 1 τέταρτο. Ενώ το f του 4 θα είναι ίσο με το λογάριθμο του 4 με βάση το 1 δεύτερο, θα είναι ίσο με μείον 2, διότι το 1 δεύτερο εις τη μείον 2 είναι ίσο, σύμφωνα με τον τύπο του ότι το α δια β εις τη μείον νη κάνει β προς α εις τη νη. Ας κάνουμε και την απόδειξη, είναι μια σημαντική ιδιότητα να τη θυμάται κανείς απ' έξω αυτή, έστω και αν είναι από τη Δευτέρα Γυμνασίου. Το α δια β εις τη μείον νη μας κάνει 1 δια α δια β εις τη νη, δηλαδή 1 πρώτο δια α εις τη νη προς β εις τη νη, και αν κάνουμε το σύνθετο απλό, θα βγει β εις την νη δι' α εις την νη, ή μπορούμε και να το γράψουμε β δι' α και όλο εις την νη. Το 1 δεύτερο λοιπόν εις τη μείον 2 είναι ίσο με 2 πρώτα εις τη δευτέρα, 2 στη δευτέρα, δηλαδή 4. Συμπληρώνουμε με τον ίδιο τρόπο και τις υπόλοιπες τιμές και έχουμε 2, 1, 0, μείον 1, μείον 2. Τοποθετούμε αυτές τις τιμές τους άξονες τεταγμένων. Αν το χ είναι 1 τέταρτο, το ψ είναι 2, αν το χ είναι 1 δεύτερο, το ψ είναι 1,
αν το χ είναι 2, το ψ είναι μείον 1 και αν το χ είναι 4, το ψ είναι μείον 2. Αυτά είναι τα σημεία που βρήκαμε. Σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση. Αυτή είναι η γραφική παράσταση της f του χ ίσον λογαριθμός με βάση 1 δεύτερο του χ. Θα γενικεύσουμε αυτά τα δύο παραδείγματα ως εξής. Για τις λογαριθμικές συναρτήσεις έχουμε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι η f του χ ίσον λογαριθμό με βάση α του χ όταν το α είναι μεγαλύτερο του 1 και η δεύτερη περίπτωση είναι λογαριθμός με βάση α του χ όταν το α είναι ανάμεσα στο 0 και στο 1. Στην πρώτη περίπτωση η γραφική παράσταση της συνάρτησης είναι σαν τη λογαριθμό με βάση 2 του χ και έχει αυτή τη μορφή και στη δεύτερη περίπτωση είναι σαν τη γραφική παράσταση της λογαριθμός με βάση 1 δεύτερο του χ και έχει αυτή τη μορφή και τέμνει τον άξονα των χ των ως χ και πάλι στο 1. Οι καμπύλες αυτές είναι συμμετρικές με τις εκθετικές συναρτήσεις. Ας κάνουμε το παράδειγμα με τη 2 εις τη χ. Εδώ να το διορθώσουμε, λογαριθμός με βάση 2 του χ. Είναι συμμετρική με την f του χ ίσον 2 εις τη χ. Ας το ονομάσουμε μάλλον h του χ ίσον 2 εις τη χ. Είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία ψ ίσον χ. Αποδεικνύεται αυτό, αλλά δεν θα καθυστερήσουμε τώρα για να το αναφέρουμε. Η γραφική παράσταση της f του χ ίσον λογαριθμός με βάση 2 του χ είναι συμμετρική με τη γραφική παράσταση της h του χ ίσον 2 εις τη χ ως προς την ευθεία ψ ίσον χ, η οποία είναι η διχοτόμος του πρώτου και του τρίτου τεταρτημορίου. Είναι μια γνωστή ευθεία. Μάλιστα μπορούμε να γενικεύσουμε εδώ να έχουμε λογάριθμο με βάση α του χ και εδώ να έχουμε α εις τη χ. Το ίδιο θα προέκυπτε. Αντί για λογάριθμο με βάση 2 του χ να έχουμε λογάριθμο με βάση α του χ. Το ίδιο ισχύει και σε αυτή την περίπτωση, οπότε δεν χρειάζεται να το ξαναγράψουμε. Η γραφική παράσταση της f του χ ίσον λογάριθμο με βάση 1 δεύτερο του χ είναι συμμετρική με τη γραφική παράσταση της 1 δεύτερο εις τη χ. Να φτιάξουμε πρώτα την ψ ίσον χ. Στο σημείο τομής εδώ θα περνάει η 1 δεύτερο εις τη χ και θα είναι κάπως έτσι. Και από το 1 περνάει. Αυτή είναι η φ του χ ίσον 1 δεύτερο εις τη χ. Έχουμε λοιπόν συμμετρία ως προς την ψ ίσον χ. Ο κανόνας που είπαμε εδώ καλύπτει και τη δεύτερη περίπτωση. Και στις δύο περιπτώσεις το πεδίο ορισμού είναι το ανοιχτό 0 συνάπειρο και το σύνολο τιμών f του α, δηλαδή οι τιμές που παίρνει το ψ, για οποιοδήποτε σημείο της γραφικής παράστασης έχουμε ένα χ και ένα ψ, άμα πάρουμε από όλα τα σημεία της γραφικής παράστασης τα αντίστοιχα ψ, βλέπουμε ότι καλύπτουν όλο τον άξονα των ψ. Το σύνολο τιμών είναι λοιπόν το r. Το ίδιο και εδώ, αν θεωρήσουμε τις προβολές όλων των σημείων πάνω στον άξονα των ψ, το σύνολο τιμών είναι το r. Σε αυτή την περίπτωση όμως η f είναι γνησίως αύξουσα, ενώ η f, όταν δηλαδή το α είναι μεγαλύτερο της μονάδας, η λογάριθμο με βάση α του χ είναι γνησίως αύξουσα, ενώ εδώ η f είναι γνησίως φθήνουσα. Το ότι είναι γνησίως αύξουσα σημαίνει ότι αν έχουμε χ1 μικρότερο του χ2, για παράδειγμα αν το χ1 είναι αυτό και το χ2 αυτό, τότε το f του χ1, δηλαδή ο λογάριθμο με βάση α του χ1, είναι μικρότερος από το λογάριθμο με βάση α του χ2 και μάλιστα ισχύει και το αντίστροφο. Ο ορισμός βέβαια λέει μόνο το ευθύ, αλλά με απαγωγή σε άτομο αποδεικνύεται ότι ισχύει και το αντίστροφο. Ενώ εδώ, αν το χ1 είναι μικρότερο του χ2, τα πράγματα είναι αντίστροφα. Ο λογάριθμος με βάση α του χ1 είναι μεγαλύτερος από το λογάριθμο με βάση α του χ2. Για παράδειγμα, αν αυτό είναι μείον 1 και αυτό είναι μείον 2, το μείον 1 είναι μεγαλύτερο από το μείον 2. Εδώ θέλουμε χ1, συνεχίζουμε, αν χ1 μικρότερο του χ2, ισοδύναμα ο λογάριθμος με βάση α του χ1 είναι μεγαλύτερος από το λογάριθμο με βάση α του χ2. Ας κάνουμε και ένα παράδειγμα, επειδή μοιάζουν ίδια αυτά τα δύο, είπαμε όμως ότι στην πρώτη περίπτωση το α είναι μεγαλύτερο του 1 και στη δεύτερη το α μικρότερο από το 1. Αν έχουμε για παράδειγμα ότι το χ είναι μικρότερο από το 9, τι σχέση θα έχει ο λογάριθμος με βάση 3 του χ με το λογάριθμο με βάση 3 του 9. Θα είναι μικρότερος. Ο λογάριθμος όμως με βάση 3 του 9 μας κάνει 2, γιατί 3 στη δευτέρα μας κάνει 9, άρα ο λογάριθμος με βάση 3 του χ θα είναι μικρότερος από το 2. Αν όμως αντίστροφα ο λογάριθμος με βάση 1 δεύτερο του χ είναι μικρότερος από το 2, τότε ο λογάριθμος με βάση 1 δεύτερο του χ είναι μικρότερος
θα πρέπει να εμφανίσουμε και στο δεύτερο μέλος ένα λογαριθμό. Κάνουμε το εξής κόλπο, το 2 το γράφουμε 2 επί 1 και στη συνέχεια το 1 το γράφουμε σαν λογαριθμό του 1 δεύτερο με βάση το 1 δεύτερο, γιατί το 1 είναι ίσο με αυτό, όπως έχουμε πει. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε την ιδιότητα ότι ο λογαριθμός με βάση α του θ στην κ είναι ίσο με κ επί λογαριθμό με βάση α του θ, ή αλλιώς το κ με λογαριθμός με βάση α του θ ίσον με λογαριθμό του θ στην κ με βάση α, και βάζουμε το 2 μέσα στο λογαριθμό και έχουμε ότι ο λογαριθμός με βάση 1 δεύτερο του χ είναι μικρότερος από το λογαριθμό με βάση 1 δεύτερο του 1 δεύτερο στη δευτέρα. Άρα ο λογαριθμός με βάση 1 δεύτερο του χ είναι μικρότερος από το λογαριθμό με βάση 1 δεύτερο του 1 τέταρτο, και έτσι το χ θα είναι μικρότερο από το 1 τέταρτο ή όχι. Το χ θα είναι μεγαλύτερο από το 1 τέταρτο, επειδή η συνάρτηση λογαριθμός με βάση 1 δεύτερο του χ είναι γνησίως φθήνουσα. Εδώ θα μπορούσαμε να γράψουμε η συνάρτηση λογαριθμός με βάση 3 του χ είναι γνησίως αύξουσα. Λύσαμε λοιπόν δύο μίνι ασκήσεις, δύο ανισώσεις, με βάση το αν η f είναι γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθήνουσα. Θα λύσουμε άλλη μία ανίσωση, πολύ συνηθισμένη, πριν ολοκληρώσουμε τις ιδιότητες. 2 ln του χ και 1 μικρότερο του μηδενός. Πάμε το 1 στο δεύτερο μέλος, 2 ln του χ μικρότερο του μείον 1. Διαιρούμε και τα δύο μέλη με το 2, έχουμε ln του χ μικρότερο του μείον 1 δεύτερο. Και τώρα πώς θα εφαρμόσουμε αυτό που είπαμε και στην προηγούμενη άσκηση, δηλαδή να εμφανίσουμε και στο δεύτερο μέλος λογάριθμο. Για την ακρίβεια εδώ στο δεύτερο μέλος θέλουμε να εμφανίσουμε το ln, όπως εδώ. Εκεί που είχαμε 2 σκέτο το κάναμε 2 επί 1 και μετά εμφανίσαμε το λογάριθμο, βάλαμε το 2 μέσα. Αντίστοιχα εδώ με το ln τι θα κάνουμε. Ισοδύναμα. Το ίδιο πράγμα θα κάνουμε και εδώ. Θα έχουμε ln του χ μικρότερο από το μείον 1 δεύτερο επί 1. Ln του χ μικρότερο από το μείον 1 δεύτερο επί ln του ε, γιατί το ln του ε κάνει 1. Άρα ln του χ μικρότερο του ln του ε εις τη μείον 1 δεύτερο. Αυτό η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε κατευθείαν, δηλαδή από το μείον 1 δεύτερο να πάμε κατευθείαν εδώ. Και να μην γράψουμε τα ενδιάμεσα βήματα. Η ln του χ είναι γνησίως αύξουσα, άρα έχουμε χ μικρότερο του a εις τη μείον 1 δεύτερο, ή αλλιώς χ μικρότερο του 1 δια e εις την 1 δεύτερο, δηλαδή χ μικρότερο του 1 δια ρίζα e. Αυτή ήταν η λύση. Η ln του χ είναι γνησίως αύξουσα γιατί ανήκει στην πρώτη περίπτωση, όπως και η log του 10, γιατί η βάση του λογαριθμού είναι μεγαλύτερη του 1. Δηλαδή κάπως έτσι είναι και η ln του χ, κάπως έτσι είναι και η log του χ. Έχουν ίσως λίγο διαφορετική καμπυλότητα. Από αυτές τις δύο ιδιότητες, από αυτήν και από αυτήν, συμπεραίνουμε ότι αν το χ1 είναι διάφορο του χ2 και το log του χ1 είναι διάφορο του log του χ2, δεν θα μπορούσε να είναι ίσα, γιατί αν το χ1 είναι διάφορο του χ2 ή θα είναι μικρότερο, οπότε οι λογάριθμοι θα έχουν αυτή την διάταξη, ή θα είναι μεγαλύτερο το χ1 από το 2, οπότε οι λογάριθμοι θα έχουν την αντίθετη διάταξη, το ίδιο και εδώ. Η ιδιότητα αυτή, όπως θα εξηγήσουμε στην τρίτη λυκείου, ονομάζεται ως εξής. Λέμε ότι η f του χ ίσον log με βάση α του χ είναι συνάρτηση 1 προς 1. Δηλαδή το κάθε χ αντιστοιχεί μόνο σε ένα ψ. Ισοδύναμα, αυτό σημαίνει ότι αν χ1 είναι διάφορο του χ2, τότε το log με βάση α του χ1 είναι διάφορο από το log με βάση α του χ2. Και με αντίθετο αντιστροφή συμπεραίνουμε ότι αν το log με βάση α του χ1 είναι ίσο με το log με βάση α του χ2, συνεπάγεται ότι χ1 ίσον χ2. Αυτή την ιδιότητα θα τη χρησιμοποιήσουμε για να λύσουμε μια απλή εξίσωση. Να λυθεί η εξίσωση ln τετράγωνο του χ ίσον 4. Έχουμε ότι ln τετράγωνο του χ, εννοείται ότι το ln τετράγωνο του χ σημαίνει ln του χ και όλο το τετράγωνο. Είναι όπως το ημίδωνο τετράγωνο χ, μια συντομογραφία δηλώνει ημίδωνο χ και όλο το τετράγωνο. Το ln τετράγωνο του χ ίσον 4, άρα το ln του χ θα είναι 2 ή το ln του χ θα είναι ίσο με μείον 2. Το ln του χ θα είναι 2 επί 1, δηλαδή επί ln του ε, ή το ln του χ θα είναι μείον 2 επί ln του ε. Ισοδύναμα, το ln του χ θα είναι ln του ε τετράγωνο ή το ln του χ θα είναι ln του ε εις τη μείον 2, και βάζουμε παντού ισοδύναμα, επειδή η ln χ
είναι ένα προς ένα, δηλαδή ικανοποιεί αυτή την ιδιότητα, είναι σαν να φεύγουν οι λογάριθμοι, ισχύει προφανώς και για το ln σκέτο και για το log, το χ1 είναι ίσο με το χ2, άρα το χ θα είναι ίσο με το ε τετράγωνο ή το χ θα είναι ίσο με το ε εις τη μείον 2. Και μπορούμε το ε εις τη μείον 2 να το γράψουμε 1 δια ε τετράγωνο. Προφανώς βάζουμε στην αρχή, αν θέλουμε, τον περιορισμό ότι το χ πρέπει να είναι θετικό επειδή έχουμε ln του χ. Αυτές ήταν όλες οι ιδιότητες των λογαρίθμων και η θεωρία. Μένει ακόμα κανείς να εξασκηθεί λύνοντας περισσότερες ασκήσεις και να καλύψει όλες τις περιπτώσεις εξισώσεων και ανισώσεων με λογαρίθμους.